Σε μοναχοί και περιορίστηκαν στην ανάγνωση των λόγων που επικαλούνται στην έφεσή τους ενώπιον της Ιεράς Συνόδου. Έξω από την Αρχιεπισκοπή, λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας, τους περίμενε επιδότης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για να τους δώσει διάταγμα απαγόρευσης δημοσιοποίησης συνομιλιών. Οι καθαιρεθέντες μοναχοί αγκαλιάζονται με τους υποστηρικτές τους όπως και πριν από κάθε διαδικασία μέχρι σήμερα. Ωστόσο, το κλίμα αλλάζει απότομα. Ο επιδότης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας που προσπαθεί να τους παραδώσει απαγορευτικό διάταγμα και τότε το κυνηγητό ξεκινά. Συγγνώμη. Ο επιδότης τους παίρνει στο κατόπι και τρέχει στην αυλή της Αρχιεπισκοπής με τους μοναχούς να αρνούνται να παραλάβουν το διάταγμα, το οποίο τελικά καταλήγει στο έδαφος. Πρόκειται για διάταγμα που απαγορεύει στους μοναχούς την δημοσίευση συνομιλιών κληρικού της Μητρόπολης Θαμασού και Ορεινής με άλλα πρόσωπα. Συνομιλίες που φαίνεται οι μοναχοί να έχουν στην κατοχή τους. Την επίοικια της Ιεράς Συνόδου ζήτησαν οι τρεις μοναχοί κατά την διάρκεια της διαδικασίας, που θα είναι και η τελευταία, ωστόσο δεν παραδέχθηκαν τις κατηγορίες. Συγκεκριμένα για τα σεξουαλικά αδικήματα, ισχυρίστηκαν ότι επρόκειτο για αστεία μεταξύ τους και περιορίστηκαν στην αναφορά των λόγων της έφεσης τους, δηλαδή περιστημένων διαδικασιών και μη δικαιιστικής. Την έφεση, η οποία αποτελείται από 21 σελίδες, ανέγνωσε εκ μέρους και των άλλων δύο ο μοναχός Πορφύριος. Ζήτησαν από το εφετείο, σύμφωνα με πληροφορίες, να άρει την καθαίρεσή τους και να τους καταδικάσει σε αργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η καθαίρεση των τριών είναι δύσκολο να μην επικυρωθεί και από την Ιερά Σύνοδο. Θα ολοκληρωθεί αύριο. Θα ανακοινωθεί η απόφαση. Εσείς ολοκληρώσατε όμως, οι μοναχοί αποχώρησαν. Οι μοναχοί αποχώρησαν, θα συσκεφτούμε και θα βγάλουμε την απόφαση. Το εφετείο διέκοψε την συνεδρία για αύριο το πρωί, οπότε και αναμένεται να εκδοθεί και η απόφασή του, προκειμένου να μπει ένα οριστικό τέλος στο εκκλησιαστικό σκέλος της υπόθεσης. Εκκρεμεί βέβαια η δίκη ενώπιον κακουργιοδικίου. Τις δράσεις του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για ενημέρωση των.